Βρισκόμαστε στο στούντιο Breathe Pilates by Ifigenia Baka, στα Άνω Πετράλωνα. Εδώ διδάσκουμε πιλάτες και συγκεκριμένα πιλάτες εδάφους, πιλάτες mat και πιλάτες με τον εξοπλισμό, που είναι το κρεβάτι, το tower, το cadillac και το chair. Το πιλάτες είναι μια εναλλακτική μορφή άσκησης. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 1920 από τον Ζωζέφ Πιλάτες, ο οποίος την ξεκίνησε αυτοβιωματικά, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα που είχε στο σώμα του, όπως οστεοπόρωση, προβλήματα με τις αρθρώσεις του, ήταν πολύ αδύνατος. Οπότε προσπαθούσε να βρει τρόπους να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα και σιγά σιγά σε συνδυασμό με τη γυναίκα του, την Κλάρα, η οποία ήταν χορεύτρια, δημιουργήσανε μια μέθοδος που πλέον είναι διαδεδομένη 100 χρόνια και βοηθάει πολύ κόσμο και στη θεραπεία και στην άσκηση και στην εμφάνιση κατ' εξοχήν. Αριθμεί 100 χρόνια παγκοσμίως, αλλά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι πιο διαδεδομένη η γυμναστική, καθώς όλο ένα και περισσότεροι καθηγητές από αξιόλογες σχολές μαθαίνουν τη μέθοδο και καταλαβαίνουν πόσο ωφέλιμη είναι για το ανθρώπινο σώμα. Πιλάτες είναι θεραπευτική γυμναστική, την ξεκίνησε αυτοβιωματικά ο Ζωζέφ Πιλάτες τη δεκαετία του 1920 και από εκεί και πέρα με τη συμβολή άλλων καθηγητών εξελίχθηκε σε γυμναστική όπου μπορούμε μέσω από αυτήν να σμιλεύσουμε το σώμα, να πετύχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και στην εμφάνιση και στη φυσική κατάσταση. Θα δείξουμε κάποιες ασκήσεις με τις οποίες μπορούμε το καλοκαίρι να διατηρήσουμε τη φυσική μας κατάσταση. Θα ξεκινήσουμε και με πόδια και με άνω κορμό. Θα κρατήσουμε μπαλίτσες εδώ και θα δουλέψουμε καθίσματα προς τα κάτω, εισπνοή ψηλά. Βγάζουμε αέρα χαμηλά, εισπνοή ανεβαίνει. Κρατάμε μέσα τον αφαλό μας και εισπνοή πάνω. Μπορούμε να δουλέψουμε δύο σετάκια των 12 επαναλήψεων με αυτόν τον τρόπο. Στη συνέχεια μπορούμε από αυτή τη θέση να δουλέψουμε κάποιες ασκήσεις για πλάτη και για χέρια. Από την ίδια θέση θα χαμηλώσουμε, θα κρατήσουμε μέσα τον αφαλό μας και θα δουλέψουμε χέρια. Κρατάμε σταθερή τη λεκάνη μας. Πάλι δύο σετ των 10 επαναλήψεων. Στη συνέχεια με λίγες προβολές, κρατάμε μπαλίτσες στο πλάι και δουλεύουμε. Καθώς κατεβαίνουμε, τεντώνουμε μπάλες ή εισπνοή ψηλά. Πάλι δύο σετ των 10 επαναλήψεων. Θα προχωρήσουμε σε λίγες ασκήσεις για την κοιλιά. Βασικός κανόνας του πιλάτες είναι, καθώς ξαπλώνουμε, να πηγαίνουμε τον αφαλό μας προς τα πίσω και να προσπαθούμε να εφάπτεται όλη η σπονδυλική μας στήλη. Από αυτή τη θέση ερχόμαστε σε table position. Κρατάμε μία μπαλίτσα ψηλά και δουλεύουμε. Κάθε φορά που ανεβαίνουμε ψηλά, ένα πόδι εκτείνεται μακριά. Ανεβάζουμε το κεφάλι με τη δύναμη της κοιλιάς χωρίς να έχουμε πιεσμένο το πηγούνι μας. Στη συνέχεια μπορούμε να μείνουμε ψηλά και να δουλέψουμε μικρά ψαλιδάκια με τεντωμένα γόνατα. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την πιο δημοφιλή άσκηση του πιλάτες, το handle. Από αυτή τη θέση, πατώντας καλά την σπονδυλική μας στήλη, πηγαίνοντας προς τα κάτω τα πλευρά μας και τον αφαλό μας, τεντώνουμε ποδαράκια μακριά, σηκώνουμε κεφαλάκι και πηγαίνουμε χεράκι πάνω κάτω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την αναπνοή μας, λειτουργούμε με μικρές εκπνοές συνεχόμενες, ώστε να παίρνουμε δύναμη και να υπάρχει καλύτερη αναπνοή. Κατεβάζοντας λίγο τα πόδια πιο χαμηλά, η άσκηση λίγο δυσκολεύει. Και αργά αργά χαλαρώνεται πίσω. Από αυτή τη θέση μπορούμε να δουλέψουμε λίγες άσκησης λεκάνης για τον έλεγχο της οσιοποιηλικής περιοχής. Σημαντικό σε αυτή την άσκηση είναι να ανεβαίνουμε σπόνδυλο-σπόνδυλο και να κατεβαίνουμε σπόνδυλο-σπόνδυλο, ώστε να πατάει όλη η σπονδυλική μας στήλη και τελευταία η γλουτή μας. Σε αυτή την άσκηση μπορούμε να δουλέψουμε 3 σετάκια των 10 επαναλήψεων και θα πετύχουμε άριστα αποτελέσματα της λεκάνης μας. Μπορούμε να σηκώσουμε το ένα πόδι ψηλά και να δουλέψουμε 8 επαναλήψεις στη συνέχεια από αυτή τη θέση.
και επιστρέφουμε πίσω. Το πιλάτες είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων, όπως με αυτήν πετυχαίνουμε τον έλεγχο του σώματος, μπορούμε να αυξήσουμε και τη φυσική μας κατάσταση και τη μυϊκή δύναμη. Ταυτόχρονα μπορούμε να συμμετέχουμε και με το νου μας. Δηλαδή, πετυχαίνουμε να έχουμε έλεγχο και στη σκέψη μας και στην αναπνοή μας, ελέγχοντας όλο μας το σώμα. Καλό είναι να μην αφήσουμε τη γυμναστική μας το καλοκαίρι, να έχουμε ένα ρυθμό 3-4 φορών την εβδομάδα και να δουλέψουμε λίγο τον κορμό μας, προφανώς και τα πόδια μας, και να κάνουμε κάποιους κοιλιακούς, κάποιες ασκήσεις για γλουτούς, μυριαίους, για να μην χάσουμε τα επίπεδα της φυσικής κατάστασης που αποκτήσαμε όλο τον χειμώνα και να έχουμε και τα αποτελέσματα της εμφάνισης που θέλουμε. Το ιδανικό είναι 3-4 ώρες την εβδομάδα, αλλά εξαρτάται και από τον ασκούμενο. Ανάλογα με τον ασκούμενο προσαρμόζουμε και τα προγράμματα και τις ώρες και τη συχνότητα, όπως επίσης και την ένταση. Οι περισσότερες κοπέλες που έχω, γιατί οι άντρες είναι λιγότεροι, οι περισσότερες κοπέλες είναι ηλικίας 20 έως 40 ετών, αλλά έχω και κάποιες κυρίες που είναι μεγαλύτερες. Συνήθως στις ηλικίες 20 με 40 ετών θέλουν το πρόγραμμά μου να έχει λίγο περισσότερη ένταση, να υδρώνουν, να αυξάνουν παλμούς, να βγάζουν την ένταση της καθημερινότητας και προφανώς σιγά σιγά να βλέπουν και τα αποτελέσματα στο σώμα τους. Για δεδομένο είναι αρκετά χρόνια, αλλά λόγω των διαδικτύων, λόγω των media κλπ. Έχει γίνει λίγο μόδα. Σημασία πιστεύω έχει ο καθηγητής και ο ασκούμενος να το βλέπουμε μια σοβαρότητα, ώστε να μην είναι απλά στα πλαίσια των media, της καθημερινότητας και της επικαιρότητας και να γίνεται σωστή δουλειά. Να μην παίρνει την μορφή μόδας, να είναι η γυμναστική που όλοι ξέρουμε. Ο Ζωζέφ Πιλάτης είχε πει μια φράση ότι σε 10 συνεδρίες αρχίζεις και νιώθεις τη διαφορά, σε 20 συνεδρίες βλέπεις τη διαφορά και σε 30 έχεις ένα διαφορετικό σώμα τελείως. Συνήθως οι μαθήτριές μου το επιβεβαιώνουν αυτό, καθώς βλέπουν διαφορά ήδη από τα πρώτα μαθήματα στο σώμα τους. Συνδυασμός και για χέρια και για πόδια αποτελεί η σανίδα. Μία ανάποδη σανίδα μπορεί να δυσκολέψει και να πετύχουμε άριστα αποτελέσματα από αυτή τη θέση. Λυγίζουμε και τεντώνουμε. Εισπνοή, έκπνοη μακριά. Και μπορούμε να μείνουμε ισομετρικά κάποια δευτερόλεπτα εδώ. Σημαντική συμβολή έχει και η θάλασσα στην άσκησή μας. Είναι πολύ εύκολο να πηγαίνουμε στη θάλασσα πλέον. Είναι λίγη ώρα απόσταση από την Αθήνα και να κάνουμε κάποιες ασκήσεις και μέσα στη θάλασσα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ασκήσεις των άνω άκρων, των χεριών, να κολυμπήσουμε, να περπατάμε απλά μέσα στη θάλασσα με την αντίσταση του νερού και έτσι θα δούμε περισσότερα αποτελέσματα στο σώμα μας. Αυτό που θέλω να πω εγώ για το φετινό καλοκαίρι είναι ότι εύχομαι σε όλους να είναι μια αφορμή στο να ξαναβρούμε την ευεξία μας, την υγεία μας, την όρεξη για ζωή, το χαμόγελό μας και φυσικά να βάλουμε στη ζωή μας τη γυμναστική. Μπορεί να είναι δύσκολο επειδή είναι καλοκαίρι, αλλά με μικρές καθημερινές κινήσεις όλα είναι εύκολα.